Την ώρα που οι τιμέ στα καύσιμα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, οι καταναλωτέ στρέφονται και φέτο στα καυσόξυλα σε μια προσπάθεια να βρουν οικονομικότερε λύσει, περιμένοντα το χειμώνα. Οι πολίτε τι τελευταίε ημέρε σπέβδουν στα καταστήματα για να προμηθευτούν. Οι τιμέ του κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, ανάλογα με το είδο του ξύλου και την περιοχή όπου βρίσκεται το κάθε κατάστημα. Το προτιμούν φυσικά, ναι. Προ το παρόν πάει πολύ καλά, αλλά έχει πέσει κατά πάρα πολύ από πέρυσι. Πότε ξεκινάνε συνήθω οι παραγγελίε. Ω συνήθω ξεκινάνε Ιούνιο, κοντά στο καλοκαιράκι. Απλά φέτο άργησαν πάρα πολύ, ξεκίνησε Αύγουστο. Έχει, έχει μειωθεί κατά πολύ, ναι. Η οξιά κυμαίνεται μεταξύ των 130 και 150 ευρώ το κυβικό. Το πουρνάρι, μεταξύ 150 και 160 ευρώ. Η ελιά από 160 έως 180 το κυβικό. Με το πιο οικονομικό να είναι το πεύκο, που αρχίζει από τα 90 ευρώ η ε, οι τιμές είναι ανάλογα με το κυβικό που πουλάμε, είναι γιατί πολύ ξερά τα ξύλα, είναι περσινά. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Έχει και με 50 το κυβικό, έχει και με 90, με 100, ανάλογα τι θα πάρει ο καθένα, τι ζητάει. Βέβαια, για να φτάσουν εδώ, απαιτείται μία διαδικασία. Έτσι ακριβώ αυτό. Δικασία. Ναι. Άρα. Έτσι ακριβώς, έχει διαδικασία. Το, τα κοπτικά μετά που θα κόψουν, έχει, έχει πολλά. Ναι. Μάλιστα. Και η παράδοση γίνεται κατοίκων, έτσι. Κατοίκων, τα... φυσικά. Έρχονται και, και εδώ οι ίδιοι. Α, έρχονται και παίρνουν και κάνουν παρέλαβη από εδώ. Ναι, τα παίρνουν οι ίδιοι του. Ανάλογα τι ζητάει, τι ποσότητα ζητάει ο καθένα. Αν είναι λίγη ποσότητα, θα έρθουν εδώ. Καλύπτεται την ευρύτερη περιοχή τη επαρχία, ναι, Φυσικά στου. Φυσικά, καβάλα, Ξάνθη. Έχουμε, έχουμε, ναι. Χρυσούπολοι έω και δράμα φέρνουν, πηγαίνουμε, ναι. Το ξύλο γενικότερα είναι ένα ζεστό ε, μέσο θέρμανση και για τον τζάκι. Έτσι ακριβώ θεωρώ πω είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, όσοι το γνωρίζουν και έχουν κάψει ξύλο, γνωρίζουν και τι ακριβώ αποδίδει. Ναι. Τι εύχεστε στο κατανοητικό κοινό, Εύχομαι να, παίρουν, να προτιμάνε τα ξύλα βασικά, γιατί αξίζει η ξυλία για το σπίτι. Αλλά από εκεί και πέρα, εύχομαι όλα ό,τι καλύτερο ρε παιδιά, γιατί το οικονομικό πραγματικά κάνει τον κόσμο να μειώνει ό,τι παίρνει αυτό. Η οξιά αποδοτική στην καύση είναι ιδανική για τζάκι, καθώ δίνει μεγαλύτερη φλόγα, χωρί όμω να προκαλεί τα προβλήματα του καπνού που δημιουργούν τα κονοφόρα. Χρειάζεται όμω προσοχή, γιατί εγκλωβίζει σε θύλα και συγγρασία με αποτέλεσμα να σκάει κατά την καύση και να πετάει αναμένα κομμάτια κάρβουνου. Η δρύς πρέπει να προτιμάται για συνεχή χρήση. Δεν είναι από τα ξύλα που αρπάζουν εύκολα, δεν βολεύει για προσάναμα, όμω και η αργά και αποδοτικά και διατηρεί τη φωτιά περισσότερο. Η ελιά, όπω και η δρύς, έχει μεγαλύτερη διάρκεια καύση.